ζούμε μια ιστορική φάση στην ιατρική όπου ανακαλύπτουμε μια καινούργια ασθένεια. Δεν είναι ένας ιός. Η αγωνία μας είναι ότι βλέπουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο, έναν άρρωστο. Θέλουμε να καταλάβουμε τι έχει να παρέχουμε και να το σώσουμε, γιατί ξέρουμε ότι έτσι και περάσει το κατόφλι της εντατικής και βάλει το σωρήνα στο στόμα για τη διασωρήνωση, έχει από 60 έως 90% πιθανότητες να πεθάνει. Η Ελλάδα κέρδισε το στοίχημα με τον κορονοϊό. Αυτό δήλωσαν επιστήμονες στην εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη. Αναφέρθηκαν στη χαμηλή θνητότητα στη χώρα μας και στο πολύτιμο χρόνο που δόθηκε στο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο ανταποκρίθηκε στη μάχη απέναντι στον κορονοϊό. Υπάρχει ο δείκτης της επίπτωσης, ο δείκτης της θνησιμότητος, που είναι η θάνατη στο γενικό πληθυσμό σε 1 εκατομμύριο κατοίκους. Οι δείκτες αυτοί είναι μηδαμινοί στην Ελλάδα. Είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο, τέλος πάντων, κυρίως επειδή έχουμε λίγους ασθενείς. Και υπάρχει και ο περίφημος δείκτης θνητότητος, που σημαίνει πόσοι πεθαίνουν σε σχέση με αυτούς που νοσούν. Αυτοί λοιπόν που πεθαίνουν στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι χαμηλότερος. Για παιδιά και νέους ανθρώπους, κατά μέσον όρο, είναι πολύ πιο ήπιο από τη γρήπη. Για μεσήλικες, ας πούμε από 40 ετών μέχρι 70 ετών, περίπου η θνητότητα είναι η ίδια με τις γρήπης. Πάνω από 70 ετών είναι αρκετά συχνά καταστροφικό, όχι σε όλους όμως πάλι. Μελέτες σε καταφύγια αστέγων στη Βοστόνη δείχνουν ποσοστά 30, 35, 43% των ατόμων να είναι θετικά και πάλι κανένας να μην το έχει πάρει είδηση. Άρα τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ανατρέπει τελείως την επιδημιολογική εικόνα που είχαμε. Αντιμετωπίζοντας τον ασθενή και ειδικά στο νοσοκομείο, δεν αντιμετωπίζεις επουδενή την επιδημία για τον πολύ απλό λόγο. Όποιος καταλήξει στο νοσοκομείο, έτσι κι αλλιώς δεν μεταδίδει πουθενά στην κοινότητα. Το ζήτημα είναι τι θα κάνεις πριν. Η χλωροκίνη που θα μπορούσε να δουλέψει έτσι δεν έχει σημαντικά κλινικά δεδομένα. Κατά τη γνώμη μου, πολύ κακώς δόθηκε και τόση διαφήμιση, θα έλεγα, στη Remdesivir, γιατί είχε ακριβώς τα ίδια κακά δεδομένα. Ο Έλληνας καθηγητής της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, Γιάννης Ιωαννίδης, εκτιμά με κάθε επιφύλαξη ότι ο πιθανός αριθμός ατόμων που έχουν μολυνθεί στην Ελλάδα είναι κάπου 100.000 έως 200.000. Θα έλεγα ότι πιθανόν στην Ελλάδα να έχουμε περίπου 100.000, 200.000 ανθρώπους που έχουν μολυνθεί και έχουν αντισώματα. Μπορεί να πέφτω έξω σε αυτό, αν δεν κάνουμε τη μελέτη δεν θα κάνουμε με σιγουριά. Τώρα το 60% προκύπτει περισσότερο από τα αρχικά μαθηματικά μοντέλα, τα οποία ξέρουμε σήμερα ότι είναι λανθασμένα. Δεν χρειάζεται να φτάσει ένας πληθυσμός στο 60% αναγκαστικά για να αποκτήσει την ανοσία αγέλης. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα αντισώματα αδρανοποιούν τον ιό. Εκείνο το δεύτερο το κομμάτι είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει, όπου πρέπει να πάρει κανείς τα αντισώματα από το αίμα, να τα βάλει μαζί με κορονοϊό και να δει αν πραγματικά αδρανοποιεί τον κορονοϊό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε ευρύ επίπεδο. Άρα το μόνο που ξέρουμε προς το παρόν είναι ότι κάποιος θα έχει αντισώματα, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, δεν ξέρουμε καθόλου για πόσο διάστημα θα υπάρχουν αυτά τα αντισώματα. Είναι πιο σοβαρή, πολύ πιο σοβαρή από τη γρήπη για παράδειγμα. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση που είχε γίνει πριν από περίπου ένα μήνα δεν έχει κάποια βάση πλέον. Αποκαλυπτικός για τις αιματολογικές επιπλοκές που προκαλεί ο κορονοϊός ήταν ο καθηγητής αιματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, Γρηγόρης Γεροτζιάφας, ο οποίος αναφέρθηκε και στο αιματολογικό σύνδρομο που ονομάζεται διάχυτη ενδαγκιακή πήξη. 10% των ασθενών, οι οποίοι περνάνε την πόρτα του νοσοκομείου με διαγνωσμένο COVID. Σε αυτούς τους 10% των ασθενών έχουμε διάγνωση διάχυτης ενδαγκιακής πήξης. Αυτό είναι ένα σύνδρομο αιματολογικό ενεργοποίησης πήξης του αίματος, το οποίο δημιουργεί μικροθρόμβους που εναποτίθενται στη μικροκυκλοφορία, που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει και ένα ποσοστό των ανθρώπων που έχουν αυτό το σύνδρομο πριν ακόμη φτάσουν στο νοσοκομείο. Στους ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται στις μονάδες συντατικής θεραπείας, το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν αυτό που λέμε αντιδροπούμενη υπερπληκτική διάχυτη ενδαγκιακή πήξη είναι 30%. Εν ώψη της σταδιακής απόσυρσης των μέτρων, απαιτούνται προσεκτικά βήματα και επιστημονικά δεδομένα, δήλωσε ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος παράλληλα ακούει το καμπανάκι του κινδύνου για την οικονομία και την ανεργία. Πρέπει να ξέρουμε πόσοι έχουν μολυνθεί, πόσοι μολύνονται πρόσφατα και πώς θα πάμε από πλευράς επάρκειας κλινών. Μια χώρα σαν την Ελλάδα έχει ελάχιστα περιθώρια πριν καταρρεύσει η οικονομία και
και μαζί με την οικονομία όλα τα άλλα. Δεν είναι ότι με ενδιαφέρουν τα χρήματα, το επαναλαμβάνω αυτό χίλιες φορές. Αν καταστραφεί η οικονομία, θα χάσουμε αμέτρητες ζωές από τις συνέπειες που θα προκύψουν. Άρα λοιπόν, τι βήματα μπορούν να γίνουν? Πρέπει να μεταφέρουμε τον πόλεμο με τον ιό σε περιοχές που ξέρουμε ότι μπορούμε να ελέγξουμε το τι θα συμβεί.